Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις 5 το απόγευμα στο κυβερνητικό τυπογραφείο η διαδικασία εκτύπωσης των 588.000 ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογική αναμέτρηση της 22ης Μαΐου. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται σε χαρτί ασφάλειας και σε 6 διαφορετικούς χρωματισμούς, όσες δηλαδή και οι εκλογικές περιφέρειες. Σκόπος είναι να μην προκαλείται σύγχυση μεταξύ των εκλογέων και να διευκολυνθεί η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια για τη λευκοσία εκτυπώνονται σε άσπρο χρώμα, για τη λεμεσό κίτρινο, για την αμοχοστό μπλε, για τη λάρνα καρός, για την πάφο πράσινο και για την κερίνια κερασί. Στην φετινή εκλογική αναμέτρηση, που όπως είναι γνωστό να αποτελεί ρεκόρ υποψηφιών, θα χρησιμοποιηθούν εννέα τόνοι χαρτί. Ο εύφορο εκλογή Λευκοσία Μάριο Παναγίδη έκανε δεκτή την ένσταση που υποβλήθηκε από πολίτη εναντίον του ανεξάρτητου υποψηφίου Κώστα Κυριάκου τοπού. Η απόφαση λήφθηκε με βάση το άρθρο 64 του Συντάγματο, που προνοεί ότι δικαίωμα υποβολή υποψηφιότητα για εκλογή στο αξίωμα του μέλου τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει κάθε πολίτη τη Δημοκρατία, ο οποίο συμπλήρωσε το 25ο έτο τη ηλικία του, δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα τιμωτικό ή ηθική ή δεν έχει στερηθεί τη εκλογιμότητα κατόπιν απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου λόγω οποιοδήποτε εκλογικού αδικήματο και δεν πάσχει από διανοητική νόσο που να τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθηκοντά του ω βουλευτή. Η ένσταση υποβλήθηκε μαζί με διάφορα δικαιολογητικά. Ζητήθηκε η γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία, την οποία ανελάβαμε Και με βάση την γνωμάτευση έχουμε προχωρήσει στη λήψη της τελικής απόφασης, η οποία είναι η ένσταση να γίνει δευτή. Ο Γενικό Έφορο Εκλογών ενεργοποίησε τη διαδικτυακή υπηρεσία που ψηφίζω, μέσω τη οποία οι πολίτε μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί. Λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.elections.moy.gov.cy και οι χρήστε καλούνται να καταχωρήσουν αριθμό ταυτότητα και ημερομηνία γέννηση. Οι ψηφοφόροι μπορούν επίση να ενημερωθούν μέσω κινητού τηλεφώνου, αποστέλλοντα γραπτό μήνυμα στον αριθμο 8999... και επίση καταχωρώντα αριθμό ταυτότητα και ημερομηνία γέννηση. Ενώ παράλληλα τέθηκε σε ισχύ ο τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο οι πολίτε μπορούν να καλούν για να μαθούν εκλογικό κέντρο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί. Θα λειτουργούν καθημερινά από τι 8 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα, ε, με 1 και την των εκλογών θα είναι, ε, τη Η επερχόμενη εκλογική διαδικασία αποτελεί την 25η Εθνική Εκλογική Αναμέτρηση. Προηγήθηκαν 9 αναμετρήσεις για εκλογή Προέδρου, 10 για εκλογή Βουλευτών, 3 για εκλογή Ευρωβουλευτών, το Δημοψήφισμα του 2004 και οι Αρχιεπισκοπικές Εκλογές του 2006.